Για έλλειμμα διαλόγου και ομαδικού πνεύματος στην παράταξη του κυρίου Σόκου, που επηρεάζει καταλυτικά και τη λειτουργία της νομαρχίας, έκανε λόγο ο παραιτηθής πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και ανεξάρτητος πλέον Νομαρχιακός Σύμβουλος Στάθης Λουκόπουλος, κατά την τοποθέτησή του στην ηθική συνεδρίαση του ανώτατου πολιτιακού οργάνου του Νομού Ιταλοκαρνανίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα. Ο κ. Λουκόπουλος, αναλύοντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, δεν απέφυγε να μιλήσει ανοιχτά για προσυμβούλια που πραγματοποιούνταν με συνοπτικές διαδικασίες και στα οποία πάντα επικρατούσε του κυρίου Σόκου για αποθέωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πολιτικής αντιπαράθεσης στο θέμα της πολεοδομίας ναυπάκτου που λειτουργήσε εις βάρος των κατοίκων της, αλλά και για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Επειδή τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχονται σε προσυμβούλια που γίνονται λόγω του θεσμικού ρόλου, οι συζητήσεις στα προσυμβούλια ήταν συνοπτικές, πάντα επικρατούσε η άποψη του κυρίου Νομάρχη και τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις σε κάποια θέματα. Από αρμόδιους αντιδημάρχες συναντούσαν αποξιωτικές φράσεις. Αν κάποιος κουράστηκε μπορεί να πάει σπίτι του και άλλα πολλά. Ο δεύτερος λόγος που με οδήγησε στην παραίτησή μου είναι η αποθέωση των πολιτικών, του πολιτικού κόστους και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε αυτό που εννοώ, που έχουν καταγωγή από την άφοδο, από τη γενέτειρά μου. Θα θυμάστε όλοι ότι εδώ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο συζητήσαμε το θέμα της πολεοδομίας. Ο ανεπαρκής δήμαρχος Ναυπάκτου πήρε μια απόφαση και προκάλεσε μια διάτρητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας Ναυπάκτου μεταφέρονται στην επαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είχε δίκιο ο κύριος Νομάρχης να αντισταθεί σε αυτό επί της αρχής. Και καλώς έπραξε, κατέβηκε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε. Όμως, για ένα ολόκληρο χρόνο πήρασαν σπίτια στην άφηλη. Κατά την άποψή μου, θα όφιλε ο κύριος Νομάρχης να έχει λάβει μέτρα, έστω να εκδίδεται μία άδεια το μήνα, το δίμηνο, να δουλέψει στο μυστήρι και το πληροφόρη στην πόλη. Επιχειρηματίας καταγόμενος από την Άφηδο θέλησε να επενδύσει στο νομό για πολλαπλή φορά. Εκατομμύρια. Με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποθαρρύνθηκε, απομακρύνθηκε και μάλλον κατά τις πληροφορίες που έχω η επένδυσή του θα πάει στην κοινωνική φωτίδα. Και όλα αυτά για το πολιτικό κόστος. Αν δεν πληροφορία με ένα αληθινή ότι άλλη επιχείρηση ετοιμάζεται να εγκαταστεί εκεί, είδαμε. Τότε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Αντίθετα, για άλλες επιχειρήσεις με προβλήματα, με υπέρογκα χρέη, κάναμε ειδικά νομαρχιακά συμβούλια. Και απλώθηκε διάπλατε η ομπρέλα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης να προστατεύσει εκεί την επιχείρηση. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Αφού ανακοίνωσε και την ανεξαρτητοποίησή του, ο κ. Λουκόπουλος σχολίασε και το γεγονός της μη διεξαγωγής συζήτησης για το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά και την ταυτόχρονη υποβάθμιση του θεσμικού του ρόλου ως Προέδρου του οργάνου. Η διαρκής απόπειρα χειραγώγησης και η υποβάθμιση του θεσμικού μου ρόλου ως Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή. Να σας θυμίσω την θεαματική αποχώρηση του κ. Νομάρχη όταν τόλμησα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σκαρμούτσο, επικεφαλή της πλειοψηφίας, να δευτερολογήσει στη διεξαγόμενη συζήτηση επί θέματος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Να σας θυμίσω την υπόσχεση του κυρίου Νομάρχη ότι θα κάνουμε συζήτηση για τον Καλλικράτη. Υπόσχεση που δεν τηρήθηκε ποτέ. Εγώ όμως εισέπρατα λιδωρία από αξιωτικές εκφράσεις, από συνοδεύοντας της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Γιατί πρόεδρε δεν τολμάτε να φέρει το θέμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αποκορύφωμα δε αυτής της τακτικής ήταν όταν πρόσφατα, μια ώρα πριν υποβάλω την παρέτησή μου, δεν ήμουν σίγουρος αν θα την υποβάλω εκείνη την πέρα, συνεκρίθηκε σύσκεψη στο γραφείο του κυρίου Νομάρχη με τους αντινομάρχες της επιτελής του για να συζητηθεί το θέμα του απολογισμού. Κορυφαίο θέμα για τον Νομαρχιακό Συμβούλιο και ο ρόλος του Προέδρου είναι σημαντικός. Μόνο ότι οι άπαντες ήξεραν ότι είμαι εδώ, αποκλείστηκα. Δεν κατάλαβα ότι σε είχα καταπιέσει τόσο, ήταν η απάντηση του Νομάρχη Ιταλοκαρνανίας στα όσα του καταλόγησε ο μέχρι πρώτην ο συνεργάτης του. Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα την καταπίεση την οποία τον υπέβαλα, καθιστώντας τον πρόεδρο με την πρότασή του και με την έγκριση
νομαρχιακό μας συμβούλιο. Ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα παρά να δώσω στην δημοσιότητα την έγκροφη απάντησή του για τους λόγους που αναγκά συνεβαλήθηκε. Και εκεί νομίζω ότι έχει την αξία. Λαμβάνοντας το λόγο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Γιώργος Καρμούτσος, μίλησε για απαξίωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου από τον ίδιο τον κύριο Σόκο και δήλωσε χαρακτηριστικά πως μετά την τοποθέτηση του κυρίου Λουκόπουλου διεφάνει η αλήθεια. Πριν να ανοίξει η θητεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου, διεφάνει ένα σημαντικό μέρος της αλήθειας από αυτά τα οποία δήλωσε σήμερα εδώ ο πρόεδρος του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου, ο κύριος Λουκόπουλος. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, που σημειώνω προεισαγωγικά, είναι ότι η λύπη με χαμόγελο δεν πάει. Προφανώς ήταν ηρωνική η έκφραση του κ. Νομάρη. Ευθύνες στον κύριο Λουκόπουλο καταλόγησε ο επικεφαλής της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας Γιώργος Σολτάτος, λέγοντάς του πως είναι και αυτός μέρος του προβλήματος για το λόγο ότι δεν είχε τόσο καιρό προβεί στις καταγγελίες. Ήσασταν μέρος του προβλήματος. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη επιστολή, που από με αγωνία πολλοί από εμάς στέλνανε και ζητάγαμε να μπαίνουν θέματα και να μας δίνονται έγγραφα, θεσμικά εσείς να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Και αν τότε εκείνη τη στιγμή οποιοδήποτε έκανε παρέμβαση, θα έπρεπε τότε ενώπιον του λαού της Ετωλοκαρνανίας να το καταγγείλετε. Όσον αφορά τώρα στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, με 15 ψήφους εξελέγει νέος Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ετωλοκαρνανίας, ο Ανδρέας Κύρλας, ενώ ο κ. Σολτάτος, που αυτοπροτάθηκε για τη θέση, έλαβε 2 ψηφοδέλτια. Τα λευκά ψηφοδέλτια ήταν 9. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος έλαβε 16 ψήφους, με τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια να είναι 8.